Όπως διαβάσατε για περιγραφή, ξεκινάμε από την πόλη Τσάμου να πάμε στα Βοτσαλάκια. Αδερφέ, ξέρεις πως το λένε, κάμπους κανονικά. Κάμπους το λένε. Ήρθαμε να πάρουμε ένα ωραιότατο καφεδάκι για να το έχουμε παρέα. Θα ξεκινήσουμε εδώ λοιπόν από το Βαθία, από το παλιό λιμάνι, περιφερειακός Μαλαγαρίο, περιφερειακός Κοκαρίο, Καρλόβαση και από εκεί Βοτσαλάκια. Μεγάλο το βιντεάκι, γι' αυτό λοιπόν φίλοι μου θα βάλετε, ανέτε μια τουαλέτα πρώτα, πάρτε popcorn και να είστε στο κρεβάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή στον Καναδά που μας βλέπετε μάλλον έχει 10 βαθμούς. Στην Αυστράλια τι εποχή είναι τώρα? Δεν ξέρεις? Μπαίνει χειμώνας τώρα. Λοιπόν φίλοι μου, βάζω ζώνη ασφαλείας, παίρνω το καφεδάκι μου. Το καφεδάκι, η μηχανή που μας έκανε τον καφέ. Γεια σας. Πόση ώρα λες να κάνω στα Βοτσαλάκια? Να φτάσεις. Ναι. Μία ωρίτσα. Εγώ λέω μία ώρα και πέντε λεπτά στο χαλαρό. Λοιπόν φιλαράκια μου, μπαίνουμε στα Max, τώρα μπαίνω τελικά. Το καφεδάκι είναι κερασμένο εδώ από το φίλο μας. Φίλο μας, κερασμένο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και θα τον έχω παρέα. Έχω ένα πολύ καλό φίλο που με συμβουλεύει. Μάλλον να το πιάσουμε από τσιρά. Για κάποιον που μπήκε πρώτη φορά σε βιντεάκι μου, λέγω Μάριος Κωνσταντάρας, έχω το κανάλι Μικρές Διαδρομές Σάμου και μου αρέσει να δημιουργώ περιεχόμενο. Σήμερα για να σου πω την αλήθεια, μάλλον ακούστε τώρα, πολλές φορές στα βίντεο μου λένε κάποιοι, ρε φίλε μου, λέει, φαίνεσαι κουρασμένος στα βίντεο. Ναι ρε φίλε ή φίλε, είμαι κουρασμένος. Όταν έχω σηκωθεί από τις 6 ώρα το πρωί και δουλεύω μέχρι τις 5 ασταμάτητα και είσαι αναγκασμένος να πας από το νοτιοανατολικό μέρος Τσάμου, θα φτιάξουμε λίγο την καμερούλα, από το νοτιοανατολικό μέρος Τσάμου να πας στο νότιο-δυτικότερο, στο βόρειο δυτικότερο και μετά να γυρίσεις να ξεφορτώσεις τα εμπορεύματα και να ξαναπάς για δουλειά. Ναι, είσαι κουρασμένος. Τι έκαναμε? Δεν έχουμε ούτε ρεπό, ούτε ξεκούρασε ούτε τίποτα. Πολλοί με ρωτάνε τι δουλειά κάνω και πού είναι το μαγαζί μου. Η δουλειά μου είναι, έχω ένα όπορο παντοπολείο πρατήριο Άρτου, εφημερίδες, τσιγάρα, κάρτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στη χώρα. Πάνω από τα αεροδρόμια δηλαδή, στη χώρα, χώρα είναι χωριό. Η πρωτεύουσα Τσάμου είναι εδώ, το Βαθύ. Κάτι Βαθύ το λέγανε παλιά, πάνε Βαθύ. Τώρα μετανομάστηκε σε Σάμο. Που λέτε φιλαράκια μου, εσείς κλείνουμε τα 4 χρόνια σε λίγες μέρες ή τα έχουμε κλείσει κιόλας. 15 Ιουνίου του 20 ανέβασα το πρώτο βίντεο. Σήμερα που γυρνάμε αυτό το βίντεο είναι, νομίζω, κάτσε εδώ πως το μηνός έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 13 Ιουνίου, σε δύο μέρες έχουμε γενέθλια. Κάνω το σταυρό μου πίσω από την κάμερα μαζί με το καφεδάκι που πίνω και λέω δεν μου αρέσει η κάμερα, δεν κεντράρει σωστά η κάμερα, να την φτιάξουμε λίγο. Νομίζω ότι είναι λίγα καλύτερα. Όταν ξεκίνησα λοιπόν στην αρχή να κάνω βιντεάκια, θα λέω αυτά για κάποιον που δεν έχει πει, κάποιοι τα έχουν ακούσει χίλιες φορές, αλλά θα τα πω διαφορετικά σήμερα. Ξεκίνησα κάνοντας μικρές διαδρομούλες με το μηχανάκι μέσα σε χωριά. Εξελιχθήκαμε, το ένα έφερε το άλλο, μας αγάπησε ο κόσμος, συζητήθηκα πολύ στη Τσάμο. Τι θέλω να πω όμως σήμερα, τι θέλω να πω μέσα από αυτό το βίντεο? Καταρχάς κάνω το βίντεο για να σας δείξω όλη τη διαδρομή από το Βαθύ. Πήγα να πω να κρατήσω και ώρα αφού η κάμερα γράφει, θα το πάω μονοκοπανιάς, θα πάμε τσιντομότερη διαδρομή βόρεια. Νιώθω λοιπόν φίλοι μου ότι έχω εξελιχθεί αυτά τα χρόνια και ως προς την ομιλία και ως
προς την ποιότητα, ως προς και τη θεματολογία σε όλα. Βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, περισσότερες φορές σε πάει ο κόσμος, αλλά το πιο βασικό είναι να κάνεις πράγματα τα οποία σου αρέσουν. Δεν μπορώ να βλέπω αμάξι μου μπροστά για κάποιο λόγο, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Έχουμε διανύσει τα πρώτα 2,8 χιλιόμετρα της διαδρομής. Στρέφουμε δεξιά μες, πηγαίνουμε για Καρλόβας. 28 χιλιόμετρα έχουμε ακόμα για το Καρλόβασε. Συν μετά πρέπει να είναι κανένα 17 από Καρλόβας Βουτσαλάκια, 30-45 χιλιόμετρα, και μετά για να γυρίσω από εκεί είναι άλλα 30 χιλιόμετρα για χώρα. Ένας τεράστιος γύρος τσάμου με παράκαμες, δηλαδή 68. Καλά, θα το τσεκάρουμε στο τέλος. Όχι, θα τον κάνω τώρα το λογαριασμό. Έκανα από τη χώρα στο βαθύ μέχρι να κατέβω εκεί να πάω 20 χιλιόμετρα. Και 3,23 και 28, 30 και 20, 50, 50, 67, περίπου 97 χιλιόμετρα θα κάνω σήμερα αυτό το δρομολόγιο από χώρα μέχρι να ξαναγυρίσω χώρα. Βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία. Κάθε μέρα εκπλήσουμε όταν μου λένε ποιος με βλέπει. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι, πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πώς ξεκίνησα είναι ένα ολόκληρο βίντεο. Δεν θέλω να πω το πώς ξεκίνησα να δημιουργώ βίντεο. Εμένα το βίντεο μου άρεσε από πολύ μικρή ηλικία. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε και το βίντεο και η φωτογραφία. Ανέκαθεν είχα drone, κάμερες, τα πάντα. Βέβαια όχι αυτά που έχω τώρα και όχι αυτά που θέλω να αποκτήσω κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε. Εμένα μ' αρέσει να κάνω. Ανέβασα προχτές ένα βιντεάκι μέσα στο Πυθαγόριο με το μηχανάκι, στον κεντρικό δρόμο, μέσα στα πλακόστρωτα, και μου έγραψε και ένας φίλος, μου λέει 1.745.000 πέτρες είχαν τα πλακόστρωτα. Όταν ξεκίνησα να ανεβάζω βίντεο, που αποσκοπούσα, τι ήθελα να προσεγγίσω. Τα βίντεο μου εμένα, εγώ δεν είμαι ούτε ο Μπλέτσας, ούτε ο Δούσιος, ούτε ο Treatment, ούτε όλοι αυτοί που θέλουν να έχουν όνειρότς να πάρουν εκπομπή σε τηλεόραση. Εγώ δημιουργώ μια παρακαταθήκη. Νιώθω ότι είμαι ο Ηρόδοτος τσάμου μετά από 150, 150, 200 χρόνια, αν υπάρχει το YouTube τότε και υπάρχουν τα αρχεία, γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ όγκος αρχείων κάθε μέρα, που δεν ξέρω πως θα συντηρηθούν όλα αυτά σε βάθος χρόνου. Έχει αρκετή κίνηση πάντως ο τρόπος. Και λοιπόν, που λέτε, άρχισα να ανεβάζω βιντεάκια μέσα από στενά, δηλαδή ξεκίναγα από την είσοδο του Παγόντα και πήγαινα, ας πούμε, μέχρι το συνεταιρισμό, μια διαδρομούλα τα ανέβαζα. Το βλέπανε αρκετοί χιλιάδες ανθρώποι. Κάποια στιγμή ο όνομος τα βάνιασε. Δεν μίλαγα κιόλας μέσα στα βιντεάκια, έδινα πληροφορίες για το χωριό, πώς λένε το δρόμο, πόσοι κάτοικοι έχει το χωριό. Εντάξει, τα πάμε 1, 2, 3, 5, 100 φορές. Πήραμε και πιο καλό drone, βάζαμε και κάποια πλάνο drone μέσα. Αλλά και πάλι, όταν πήγαινε στα χωριά, ήταν όλο γκρίνια η κάτοικη. Και ήρθε στο χωριό και δεν ήταν καθαρό και έπρεπε να μας έχεις πάρει τηλέφωνο να αλλάξουμε τσιμέα και να καθαρίσουμε και να ασβεστώσουμε, και δεν πήγες από αυτό το στενό και δεν πήγες από εδώ και δεν πήγες από εδώ και δεν πήγες παραπέρα και δεν...
γκρίνια. Ό,τι και να κάνεις, παιδιά, ό,τι και να κάνεις, φίλοι μου μάλλον, ό,τι και να κάνεις, πω, τι θάλασσα είναι αυτή. Τι θάλασσα είναι αυτή, η Βόρεια Σάμος. Εδώ είμαστε στις παραλίες της Βόρειας Σάμος. Το καραβάκι είναι κοντά στο Κοκάρα και ξεφορτώνει και πετρέλαιο μαζούτ. Καμερούλα να φτιάξω. Όλο μου πατέρα είναι η κάμερα. Να σφίξω λίγο τη φάση. Να έχει λίγο το. Η φάση. Ναι, ναι. Να έχει ξεβιδωμένη η βάση τη κάμερα. Έλα ρε. Και λίγο και με τι ψηλέ θερμοκρασίε. Μια χαρά τώρα να φτιάξαμε. Είπαμε, η ώρα που γυρνάμε αυτό το βίντεο είναι 5 και 23 πρώτα λεπτά. Αν όλα πάνε καλά, 6 και 20 θα είμαστε στον προορισμό μας. Εμένα σε αυτή τη χρονική περίοδο, εμένα που λέτε λοιπόν φίλοι μου, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, μου αρέσει να κάνω τις μετακινήσεις μου βίντεο. Αυτά τα βίντεο μου αρέσουν. Μ' αρέσει να βλέπω κόσμος σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ρεαλιστικά να έχει μια απεικόνηση, την κίνηση, τους δρόμους, το πως είναι καθαρός ο δρόμος. Ακόμα και αυτή τη στιγμή αυτά τα πλάνα είναι καμένα, είναι καμένα από το φως, αλλά και να οδήγαγες έχει πολύ φως. Είμαστε στο περιφερειακό του Κοκαρίου. Μάλλον είμαστε, θα πούμε σε λίγο. Δεξιά είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ και θα περάσουμε και από το Κοκάρι. Θα τα πούμε μετά το Κοκάρι, έτσι να πάρουμε λιγάκι, να πούμε δύο πραγματάκια για το Κοκάρι. Το Κοκάρι, ναι, συναγωνίζεται σε τουρισμό μαζί με το Πυθαγόριο. Βέβαια το Πυθαγόριο αυτό που το κάνει πιο επισκέψιμο είναι ότι έχει αρχαιολογικό μουσείο, πολλά αρχαία, έχει κάποια πραγματάκια, το αρχαίο λιμάνι, το vibe που βγάζω Πυθαγόρας. Ενώ το Κοκάρ εδώ, το Κοκάρ πήρε το όνομά του από τα κρεμμύδια. Βάζανε παλιά οι κάτοικοι το φιντάιν, το κοκάρι. Βάζανε πολύ κοκάρι εδώ. Γι' αυτό τους λένε και κοκαριώτες. Αυτό το γηπεδάκι πώς πάει, το φτιάξανε. Κοντεύω να το φτιάξανε. Κατεδαφίζουν και τα καμπαναριά οι άνθρωποι σιγά σιγά. Έχει όριο ταχύτητας 80 χιλιόμετρα την ώρα. Που λέτε φιλαράκια μου, καλά. Έχω ένα πολύ καλό φιλαράκι, μου λέει δεν θα κάνεις βίντεο, μου λέει χωρίς θέμα. Εγώ νομίζω ότι το κάθε βίντεο μου για να ανοίξω την κάμερα έχει θέμα. Καταρχάς να πούμε ότι έχει πάρα πολύ που ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Δηλαδή σε κρίνει χωρίς να το έχει κάνει ο ίδιος.
Καλά κάνει και κρίνει, αφού τα σχόλια είναι ελεύθερα πια, μπορεί ο καθένας να γράψει ό,τι θέλει. Βέβαια έχουμε πει ότι όταν ο άλλος βρίζει, όταν έχει τοξικότητα, εγώ τα διαγράφω, και αν ξαναγράψει στο ίδιο, αν δεν πάρω το μήνυμα, τρώει και ένα μπλοκ και το γράφω το σχόλιο μετά και το διαβάζω μόνος του. Το πέμπτο καλοκαίρι φέτος, 1458 μέρες ανεβάζω βίντεο, φίλοι μου. 1460 μέρες είναι τα 4 χρόνια. Αλλά έχουμε, επειδή ξεκίνησα Ιούνιο, καλοκαίρι του 20, του 21, του 22, του 20... Ξανά πράγμα, καλοκαίρι του 20, 21, 22, 23, 24. Φέτος είναι το πέμπτο, καλοκαίρι που δημιουργώ περιεχόμενο εδώ, που κάποια παραλία είναι και εκτός πολύ κόσμο, είναι το Ιτσαμαδό. Εδώ από κάτω μπορεί να κάνει και γυμνισμό εδώ από κάτω, νομίζω Ιτσαμαδό, νομίζω. Εδώ είναι τα λεμονάκια, ο ναυαγός πιο πέρα, πιο πέρα είναι Τσάμπου. Σας πω και κάτι, αλλά μην το πείτε σε κανέναν, έχω πάρει και μαγιουδάκι μαζί μου για να κάνω και ένα μπάνιο στα βοτσαλάκια. Στα βοτσαλάκια πάω για δουλειά, δεν πάω για βόλτα, και συνδυάζω αυτή τη διαδρομή που δεν έχω κάνει ποτέ, βαθύ βοτσαλάκια. Έχει κόσμο. Θυμάμαι μια φορά εδώ σε μια μεγάλη φωτιά που είχε πιάσει εδώ από πάνω πριν 2 χρόνια, 3, δεν θυμάμαι τώρα, είχε έρθει ένα καράβι πυροσβεστικές. Ένα καράβι πυροσβεστικές. Κατεβάσανε καμιά 25 πυροσβεστικές στο καρλό μας. Αυτά πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ τα οχήματα. Πάρα πολύ. Αν και πιστεύω ότι η καλύτερη αεροπυρόσβεση, η καλύτερη πυρόσβεση μάλλον, γίνεται από τον αέρα. Όχι ότι δεν χρειάζεται πήγες δυνάμεις, προς Θεού, αλλά το α και το ω νομίζω ότι είναι τα εναέρια μέσα. Ένα θέμα που αντιμετωπίζω στο διαδίκτυο, στο YouTube, όταν διαβάζω τα σχόλια, πρέπει να πας στο κουμπιούτερ και να πατήσεις πάνω στο σχόλιο. Γι' αυτό θέλω στα σχόλια σας, όταν γράφετε από κάτω. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στα βλάκια σιγά σιγά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε ωραίο μέρος, στα βλάκια. Γι' αυτό λοιπόν, όταν αφήνετε σχόλιο, γράφετε στο τέλος Μανώλης από Τρίκαλα, Κώστας από Χαλκίδα, και είναι ένας μικρός οικισμός εδώ, παραθαλάσσιος. Εδώ η νυχτά μέσα είχε γίνει και ένα ατύχημα με τον Κωστάκος, που το είχε καβαλήσει ένα πλοίο, το έκοψε στα δύο, το βύθισε, πήρε μαζί και 4 ψυχές. Και είναι και ζεστές οι θάλασσες. Τώρα είναι πολύ βαθιά τα νερά. Εδώ τα νερά είναι πάρα πολύ βαθιά. Ήδη οδηγάμε 15 χιλιόμετρα. Από το βαθύ είναι 15 χιλιόμετρα τα βλάκια. Νομίζω ότι είμαστε στο ενδιάμεσο της διαδρομής για Καρλόβασε, και είμαστε στο 1/3 για τα βοτσαλάκια. Δηλαδή έχουμε κάνει τώρα πόση ώρα? Νομίζω ότι βλέπω και πολύ καλά όταν οδηγάω. Έχουμε κάνει... Α, όχι, μου κόπηκε το βίντεο και πρέπει να το ενώσω σε κάποιο σημείο. Σε κάποιο σημείο μου κόπηκε το βίντεο. Κάτσα, πάτσα κάτι κατά λάθος απάνω στο οθόνη που πήγα να φτιάξω την κάμερα και το ξανάβαλα. Δηλαδή μπορεί να χάσατε
10-20 μέτρα. Εγώ το βάζω στο κομπιούτερ, το ενώνω, βάζω τους τίτλους, τα βάλω και το σηματάκι με αρχή τέλος, δεν είναι τίποτα. Αυτή η κάμερα έχει ελαφριά αρχή, δεν είναι βαριά. Να σας δώσω να καταλάβετε, αν έγραφα όλη αυτή τη διαδρομή με μια GoPro που θα ήταν το ιδανικό να ανεβάζεις απ' έξω, να βάζεις το καλωδιάκι στον ήχο μέσα, θες ένα 20 λεπτό να στείλεις την κάμερα, ένα 20 λεπτό, εντάξει η ποιότητα της εικόνας θα ήταν 100 φορές καλύτερα, θα το συζητάμε, αλλά για να το επεξεργαστείς μετά το βίντεο αυτό θες θα θες 2-3 μέρες. 15-30 χιλιόμετρα είναι, 30, μισή ωρίτσα είναι. Η τσάμπου είναι μισή ωρίτσα. Καρολόβας είναι ένα 15, Βουρλιώτες αριστερά 5. Εδώ πάνω έχει ένα ωραίο κτήμα, το κτήμα του Μεταξά, φαίνεται από εδώ. Και φαίνεται και δεν φαίνεται, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι τώρα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, κάπου εκεί θα πάρω ψηλά. Πάντως εδώ έχει πολύ ωραία εξουκλισάκια αριστερά-δεξιά, τα οποία μ' αρέσουν τα εξουκλίσια. Δεν φαίνεται. Εδώ δεξιά έχει μια παραλία που δεν ξέρω πως την λένε. Έχει ανάψει λίγο η κάμερα, παρόλο που έχω και το κλιματιστικό εδώ μέσα. Εντάξει, άμα σβήσει θα αλλάξουμε κάμερα, θα βάλουμε ένα άλλο. Την παρακολουθούμε. Αυτές είναι οι παλιές μου οι κάμερες. Εδώ έχει ένα εκκλησάκι ωραίο που είναι και τα παιδιά της πυροσβεστικής εδώ. Έχει αμπέλια αριστερά, δεξιά, έχει θερμοκήπια. Θα παγώσουμε μέσα. Πιστέψτε με ότι αν δεν είχα το κλιματιστικό μέσα στα Max θα είχε κλείσει κάμερα 5 φορές. Εμένα λοιπόν στα βιντεάκια μου λοιπόν όταν μετακινούμε μου αρέσει να μιλάω. Παλιά μπορεί να σχολιάζα πολιτικά, μπορεί να σχολιάζα αθλητικά, μπορεί να σχολιάζα, αλλά γίνονταν οι παρεξηγήσεις. Θυμάμαι σε ένα βίντεο πέρυσι τέτοια εποχή έβρεχε συνέχεια, δηλαδή ήταν έτσι ο καιρός, την άλλη μέρα έδινε βροχές, μπόρες, δεν ήταν βροχές, ό,τι έκανε μπόρες. Ένα Σάββατο λοιπόν βράδυ, Ιούλιο μήνε, τέλη Ιουλίου, κάει μια μπόρα, πιο καλή μπόρα, Αγίος Κωνσταντίνος εδώ. Κάει λοιπόν μια μπόρα, η οποία ήταν πολύ δυνατή και έκανε ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς. Θυμάμαι τον τίτλο. Έλεγα τι τίτλο του. Πιο σημαντικό σε ένα βίντεο. Τα πιο σημαντικά πράγματα σε ένα βίντεο είναι το εξώφυλλο. Για να το πατήσω άλλους. Είναι το εξώφυλλο. Να έχει ωραίο εξώφυλλο. Και ο έξυπνο τίτλο. Είναι ένας φίλος μου ο Λευτέρας και κάθεται εκεί στο σταθμό. Του λέω ρε σε φίλε θα κάνω βίντεο, του λέω, με αυτή την πόρα. Λέει ναι, το πούλησε, λέει, το καλοκαίρο Μητσοτάκης. Το πούλησε, λέει, το καλοκαίρο Μητσοτάκης. Το έβαλα αυτό το τίτλο. Την άλλη μέρα λοιπόν ένας νεοδημοκράτης από τη Δυτική Σάμμο με το όνομά,
ας πούμε, δεν θέλω να πω κάποιο συγκεκριμένο όνομα, βρήκαμε και ένα συνδρομητή εδώ από το Καρλόβα, σε ένα παλικάρι, μου λέει είμαι φανατικός, να είσαι καλά. Σταματήσαμε εδώ στο Κυψέλη, το ζαχαροπλαστείο έχει φοβερό παγωτό. Πίσω από την κάμερα το ρόμι άστορα της καρτέλα. Δρόσησε λιγάκι, 35 βαθμούς. Ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση παγωτό? Μένα δύο. Από εδώ στο Ρατσικατέλα και από το Πυθαγόριο το Κις. Στους δρόμους να έχουμε υπομονή, να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας, να παραχωρείτε πάντα την προτεραιότητά σας και να μην βιάζεστε. Πάνε αργά να φτάσει γρήγορα. Είναι ανάγκη να περνάς με 100 χιλιόμετρα μέσα από κατοικημένες περιοχές. Το πιο ωραίο πράγμα, φίλοι μου, είναι ότι νιώθω ότι με βλέπω όλος ο κόσμος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ που με σταματάνε στον δρόμο, με χαιρετάνε, παιδιά. Μόνο αυτόγραφο δεν μου χρειάζεται ακόμα. Κάποιοι θέλουν να βγαίνουν φωτογραφίες μαζί μου. Το καλό είναι όταν είμαι με τη γυναίκα μου και με τα παιδιά μου, είμαι παρέα, δεν με ενοχλούν. Εδώ ετοιμάζουν το πανηγύρι. Κοιτάξτε εδώ, ωραίος που είναι ο βράχος. Όταν το κόβανε το δρόμο δεν το χαλάσανε. Αυτός ο δρόμος είναι μουσείο δρόμος. Μπορεί να είναι και 80 χρονών δρόμο. Α, ξέχασα να πω το παγωτό που τρώω και ένα ταλιεράκι. Και όμως έβρω η μπάλα. Και η κοπέλα μου κόψε κανονικά από εδώ.
Μπαίνω μέσα εδώ μεταξύ και βλέπω κάτι κουραμπιέδες που είχε πάνε και στο ψυγείο. Βλέπω τους κουραμπιέδες και τους λέω θέλω μελομακάρονα, να μου λέει έχω καλή είναι αμέλωτα. Και όχι ρε τους λέω αμέλωτα, μελομακάρονα, μελωμένα θέλω. Έλα ρε, παίρνα, παίρνα φουβιάζει, παίρνα, παίρνα, άντε, παίρνα, παραλίγο να τρακάρουμε με το μαλάκα τώρα εδώ. Αλλά λίγο να τρακάρουμε τον άλλον που ερχόταν. Πού θες να πας ρε φίλε, πάνε αργά να φτάσεις γρήγορα. Εγώ είμαι άνθρωπος που όταν βλέπω άνθρωπο πίσω μου θα τι κάνω χώρο. Αισύχτη ρε, μου χάλασε το συγκυρμό της σκέψεώς μου. Τέλος πάντων. Τα 5 βαθμία εξωτερική θερμοκρασία. Όταν φτάσω βουτσαλάκια και πάνε και, και θα κάνω και το βουτιά μου και πάνε και ένα παρατηρητήριο. Δεν βλέπω πως κανένα πάνε. Από πού να πηγαίνει για εκείνο το παρατηρητήριο μου. Εν μεταξύ μιλάει αυτός ο φίλος μου, δεν θέλω να πω ποιος είναι γιατί μιλάμε, μου λέει ρε φίλε μου, λέει, πολύ άσφαλτο δείχνεις. Αυτό μου αρέσει εμένα ρε φίλε, τι λέω. Αυτό μου αρέσει, από το βαθύ στα βουτσαλάκια δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο. Όλη η διάδρομη. Φάγαμε και το παγωτάκι μας. Στο μεταξύ, ο συγκεκριμένος μου έχει πει κάνει μια διαδρομή. Φύγει από ένα χωριό μέχρι άλλο. Αλλά σταμάτα σε πέντε σημεία να δείξει θέα. Λέω. Να φύγουμε από τη Σπαθαρέη, να πάμε στον Παόντα. Και για να σταματήσει σε πέντε σημεία να δείξει θέα. Να θες από ένα 5 λεπτό 25 λεπτά και 20-45. Ακόμα 35 βαθμοί έχει έξω. Εχθές έχει πολύ ζέστη. Συγγνώμη φίλε μου, το παγωτάκι. Μόσχος λέει στο χωριό. Εδώ τι έχει. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό είναι το Tour Samos, Ράλι Αντίκα. Ράλι Αντίκα. Παπαριά σήμερα, έκανα μαλακία, είδες. Έπρεπε σήμερα λοιπόν να πήγαινα, είχα χρόνο να πήγαινα και μέχρι τον Άγιο Στυλιανό που είναι προς τις Κοσμαδέη. Αλλά είπαμε θα πηγαίναμε από το σύντομο δρόμο, γιατί τώρα άμα θέλω πηγαίνω Καρλό Βασιλέκα Καστανιά, ανεμογεννήτρες. Εν τω μεταξύ ένας φίλος σήμερα μου γράψε ένα σχόλιο, γιατί χθες έκανα ένα βίντεο που έλεγα 43 βαθμοί Κελσίου και εγώ κάνω μπάνιο και εσείς λιώνετε στην Αθήνα.
γράφει ένας, σας κάψανε, σας βάλανε ανεμογεννήτριες και έλεγε πουλάκι διάφορα. Εγώ δεν διαφώνησα μαζί, του λέω συμφωνώ μαζί σας. Δεν διαφωνώ. Όποιος γράφει το οτιδήποτε έχει δίκιο. Αλλά σε όλα τα κράτη του εξωτερικού που έχουν βάλει ανεμογεννήτριες έχουν κάψει. Τα έχουν κάψει. Και αυτά. Εμάς εδώ κάθε χρόνο βάλτε, δεν βάλτε ανεμογεννήτρες, είχε δεν είχε ανεμογεννήτρες και παλιά. Η μισή Ελλάδα κυγόταν. Από το 70 καίγεται η Ελλάδα. Από το καλοκαίρι του 70 που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα η ανεμογεννήτρια. Τι έγινε εδώ. Κατέπισε πάνω στο βουνό και χάλασε την πινακίδα. Μαγαζί με δέρματα τσάμου. Κάτσε να κάνω μια στάση, έχω χρόνο. Μπορεί να ξαναβλέπετε κάποια μέτρα τώρα, γιατί τι έκανα. Γύρισα πίσω και σταμάτησα εδώ σε ένα μαγαζί με δέρματα που έχει. Το Καρολόγος λοιπόν εδώ έχει τεράστια, μα τεράστια ιστορία με δέρματα. Τι βάλανε το φανάρι. Έλα ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Φανάρι. Κάτι κάνει να δώσει γέφυρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα πάω από μέσα. Θα πάω παραλιακά. Θα πάω. Νεράκι έχω μαζί μου. Έχω. Έχουμε νεράκι και δροσερό. Να σας πω ότι το Καρολόγος εδώ είναι διάσημο για τα βρυσοδεψία του. Ναι, γεια σας. Όλες οι αποθήκες που θα βρούμε τώρα εδώ. Θαλάσσια κατ, παλιά ήταν η βρυσοδεψία. Α, ένα ωραίο κτήμα με τις κουρτούλες εδώ. Και δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ικανοί ούτε καν να συντηρήσουμε 5 κτίρια. Θα σας τα δείξω τώρα προς τα κάτω τα βρυσοδεψία. Όλα αυτά εδώ είναι, ήταν η βρυσοδεψία παλιά. Μεγάλες αποθήκες. Εντάξει, έχει και νεότερα σπίτια εδώ, αλλά τα πιο πολλά ήταν η βρυσοδεψία. Αυτά εδώ τα κτίρια αριστερά, δεξιά, όλα αυτά βρυσοδεψία ήταν παλιά. Εδώ έχει καρνάκι εδώ μέσα. Μεταξύ όλα τα παλιά μηχανήματα, όλα τα παλιά μηχανήματα είναι μέσα. Έχει βέβαια μουσείο βρυσοδεψίας εδώ, όλες αυτές οι αποθήκες, όλα αυτά είναι βρυσοδεψία από εδώ.
Μια και είμαστε στο Καρλόβας, να πούμε ότι πριν προηγούμενη Κυριακή είχε εθνικές εκλογές. Ο πρώτος του πρώτου στην Ελλάδα είναι ένας από τον Μαραθώκαμπο. Και στο πιο ιστορικό κόμμα της Ελλάδας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουν κάποια, εγώ είμαι με όλα τα κόμματα έχουν δίκιο. Το ΚΚΕ λοιπόν, το πιο ιστορικό κόμμα της Ελλάδας, είναι από το 1900, σαν κίνημα, σαν κόμμα, ξέρω εγώ τώρα τι είναι, πώς τα λένε αυτοί, αν τα λέω σωστά. Εδώ είναι το μουσείο Βρυσοδεψίας, όλα αυτά Βρυσοδεψία ήταν, αποθήκες και τέτοια. Η κυρία Έρη Ρίτσου, η κόρη του Γιάννη του Ρίτσου, του τεράστιου, βγήκε τέταρτη στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι για μένα θα έπρεπε να είναι μία από τις δύο ευρωβουλευτές, να ήταν ευρωβουλευτές. Και για να πούμε τώρα κάτι, άμα σου χρωστάει η τύχη. Όλο πράσινο μας εμφανίζεται. Ξύνουμε και το κεφαλάκι μας. Καρλόβαση λοιπόν, είμαστε Καρλόβαση. Έχουμε κάνει ήδη 33 χιλιόμετρα από το σημείο που ξεκινήσαμε. Μπορεί να έκανα 100-200 μέτρα παραπάνω. Εκδάπου πήγα στα δέρματα. Βέβαια την κυρία δεν είδα και τόσο ζεστή. Λέει θα έρθει αύριο το πρωί που είναι ο γιος μου, πάει στο μαγαζί της και δεν έχουμε μεζητρίας. Αύριο το πρωί, έτσι λέω, μόνο απόγευμα κάνω βίντεο. Μου λέει, εγώ μου λέει, μόνο πρωί μπορούμε. Εντάξει, λέω, οκ. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να ξαπεράσω από εδώ. Αν μπορούν οι άνθρωποι, καλώς. Αν δεν μπορούν, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι για τα Βρυσοδεψία. Ένα μαγαζί έχει μείνει με δέρματα. Στο το κτίριο Μπακλαβάς από το σεισμό. Συνεχίζουμε το διπορικό μας, φίλε μου. Μιλάω κατάπαυστα από το βαθύ, δεν ξέρω τώρα αν όλα αυτά που λέω δεν είναι μεταξύ έτσι. Και πέρα φτιάχνει λίγο οι καιρικές συνθήκες. Τώρα λοιπόν από αυτό το βίντεο εδώ, από αυτό που τραβάω, έτσι το λέω, τραβάω από αυτό που δημιουργώ, δηλαδή από το βαθύ μέχρι τα βοτσαλάκια, μπορεί να βγάλω 5 διαφορετικά. Να πεις φτιάχνω από το Καρλόβας μέχρι Τσάγη Θεόδωρο, από Τσάγη Θεόδωρο μέχρι τον Όρμο, από τον Όρμο μέχρι τα βοτσαλάκια, από το βαθύ μέχρι τον Τσάγη Θεόδωρο. Μπορεί να κάνει ό,τι θες. Στην επεξεργασία εκεί που το βάζω και το φτιάχνω, τι θες κάνει. Τώρα κινούμαστε νότια. Ο γύρος Τσάμου λοιπόν, φίλοι μου, είναι 68 χιλιόμετρα. Σε μία ωρίτσα στο χαλαρό,
κάτι παραπάνω γιατί έχεις τροφές. Μια μισορίτσα πες. 68 χιλιόμετρα, η καλή υποδηλάτηση το κάνει 2,5 ώρες. 2,20, 2,5. Εντάξει, άμα τρέχεις και το πας, το πηγαίνει τσίτα το αυτοκίνητο. Από εδώ, από χώρα Καρλόβας που είναι 30 χιλιόμετρα και έχει πολλές στροφές στην αρχή, σε καθυστερεί, αλλά το κάνεις χαλαρά 40 λεπτάκια πες. Μετά από Καρλόβα σε βαθύ το κάνεις μισή ωρίτσα, μια ωρίτσα και 20 λεπτάκια στο χαλαρό, το γύρω τσάμου, το γύρω γύρω, το κεντρικό οδικό δίκτυο. Που λέγατε κάπου είχαμε μείνει. Όταν οδηγάς, να ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο να μιλάς, γιατί κάτι μπορεί να σου πας προσοχή, κάτι να δεις, ένα τηλέφωνο, κάτι. Παρόλο που πολλές φορές έχω σημειώσει 5 πραγματάκια σε ένα χαρτάκι με μεγάλα γράμματα, τα θέματα ας πούμε, θέματα. Γράψεις 5 θεματάκια και τα αναπτύσσεις, να θυμάσαι τα θέματα. Που λέτε, για πάμε τώρα να σας πω πώς εξελίχθηκα στον χρόνο. Έκανα λοιπόν διαδρομούλες μέσα στα χωριουδάκια και κάποια στιγμή σε ένα εξάμηνο περίπου στο χρόνο που είχα κάνει όλα τα χωριά, στην αρχή ανέβαζα ένα βίντεο μια φορά εβδομάδα και με βλέπανε περίπου τη μέρα στην καλύτερη, να με βλέπανε άμα ήταν κάποιο βίντεο ενδιαφέρον πρώτη μέρα κυκλοφορίας, το πολύ να το βλέπανε 1000 άτομα, το ταβάνι του. Με παίρνει ένας φίλος από τη Λάρισα, ο Βασίλης που έχει το Moto Travel. Ρε μαλάκα μου λέει, τι κάνεις, κάνεις τον ήρωα μου λέει, αυτά που κάνεις είναι δύσκολα βίντεο. Του λέω, τι εννοείς εσύ Βασιλάκη μου λέει, θα κάνεις μου λέει εύκολα βίντεο με το κινητό και θα τα ανεβάζεις κατευθείαν και θα κάνεις κάθε μέρα βίντεο, κάθε μέρα βίντεο. Ρε φίλε, τι λέω, το κάθε μέρα βίντεο είναι δύσκολο. Δεν μου λέει τίποτα. Δίκιο είχε, δεν ήταν τίποτα. Θα σας πω όμως τι γίνεται. Ο κόσμος ζήταγε πιο συχνά βίντεο. Ο Βασίλης μου είπε λοιπόν κάθε μέρα βίντεο. Είδα αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να φτιάχνεις ποιοτικά βίντεο. Δεν μπορείς κάθε μέρα και να πηγαίνεις να τραβάς. Γιατί άλλο να είσαι κάπου κοντά, να είσαι μια εκδήλωση και να το φτιάχνεις μπαμ μπαμ. Αλλά όταν θες να κάνεις 40 χιλιόμετρα, να γυρνάς 40 χιλιόμετρα, να είσαι γκούρα της μέρας, να είσαι γκούρα. Σακουλέικα δεν έχω πάει ποτέ από εδώ. Να έχεις την γκούρα της μέρας, να τα έχεις όλα αυτά. Να έχεις τα προβλήματα της ζωής σου, να έχεις και την καναλιού τα προβλήματα. Και να θες να κάνεις και μοντάζε, δεν βγαίνει κάθε μέρα. Εάν θα βγει, θα βγει χάλια ποιότητα. Τέλος πάντων, εγώ πέρασα από διάφορα, από διάφορες κλίμακες, δοκίμασα διάφορα πραγματάκια, γιατί γενικά δοκιμάζεις πολλά και διάφορα για να ανέβει και το κανάλι σου. Αυτά που πουλάνε δυστυχώς πάρα πολύ αλλά δεν μ' αρέσουν καθόλου είναι τα μικρά, τα shorts. Τώρα ας πούμε που θα πάω στα βοτσαλάκια μπορεί να κάνω ένα μικρό shortsάκι, δηλαδή spot, shorts, πως τα λένε αυτά τα βίντεο. Να τα ανεβάς μέσα στην περιοχή Αγίου Θεόδωρου. Να πούμε τώρα τι να πούμε, τι θέλω να πω.
Σήμερα τι λέει, δεξιά μαραθώ κάπως 6, Πυθαγόρο 30, μέσα στριψούν δεξιά. Από το βαθύ έχουμε κάνει 39 χιλιόμετρα. Πάνω ψηλά το χωριό που φαίνεται είναι ο Πλάτανος. Κάμπος 14 χιλιόμετρα, αλλά 14 είναι από εδώ. Τώρα τον έχουμε πάλι τον ήλιο μπροστά, δεν πειράζει μωρέ, ό,τι θέλεις. Δυστυχώς τα βίντεο που έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό είναι η κακή θεματολογία, όσο χειρότερο είναι το βίντεο, δηλαδή να πετύχεις ένα φίδι στον δρόμο, τα σκυλιά, τα ψάρια. Σε άλλα κανάλια έχουν απήχηση τα καράβια και τα αεροπλάνα, σήμερα που τα δοκίμασα δεν έχουν. Όχι ότι δεν παίρνει, δεν έχουν αυτό που πρέπει να έχουν, γιατί το κοινό μου δεν τα κοινοποιεί. Γενικά εμένα το κοινό μου, καλός ή κακός, είναι κοινό με μέσο όρο ηλικίας πάνω στην ηλικία μου και πάνω. Όχι ότι δεν έχω και μικρούς. Έχω και μικρούς φίλους, αλλά το πιο μεγάλο μου κοινό είναι σε μεγάλους ηλικία. Έχω δοκιμάσει τα πάντα που λέτε. Αλλά αυτό που θέλω να κάνω εγώ τώρα σιγά σιγά είναι... Παλιά μου έχει γίνει άγχος να ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο. Όχι. Λέω σιγά σιγά και να μην ανεβάσω μια-δυο μέρες δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ανά τρεις μέρες να ανεβάζεις βίντεο, δηλαδή 10 βίντεο το μήνα, και να κάνεις και κάνα σόρτσα μαστί κάτι, ή να σου βγουνε και 2-3-5 στο δρόμο σου, δηλαδή με καμιά 15 βίντεο αβίαστα το μήνα είναι το ιδανικό για μένα, ώστε να μπορείς να κάνεις και 2-3 ποιοτικά και να μπορείς να κάνεις και τα θέλω σου σε βίντεο, γιατί τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν έκανα τα θέλω μου βίντεο. Με τα θέλω μου είναι να κάνω ένα ταξιδάκι σε ένα νησάκι, να πάω να κάνω καμιά παραλία, να πάω να κάνω καμιά συνταγή, να βρω καμιά γιαγιά να μιλήσω, ή κάποιο παππού σε καμιά πλατεία, τέτοια πραγματάκια. Α, τώρα που πάω στον κάπου κάπου κάτω να βρεις κάποιο μεγάλο άνθρωπο, ότι πεις άδωρο σε Θεό. Πες μου καμιά ιστορία, πως είναι τα βιοτσαλάκια, πως τα θυμάσαι, πως εξελιχθήκανε. Σήμερα έχει και την αποφύτηση η μικρή μου κόρη από το σχολείο. Φοφό, τελειώνει το δημοτικό. Λέει Σεβαστέικα από τη δεξιά. Ούτε Σεβαστέικα έχει πάει ποτέ. Ιδανικό για βίντεο δεν υπάρχει, να πεις ιδανική μέρα, ιδανική ώρα. Εντάξει, συζητάμε, είναι η χρυσή ώρα, μία ώρα το πρωί όταν σκοτήσω εγώ δουλεύεις, μια ώρα πρώτο πες ο ήλιος πάλι πρέπει να είμαι στη δουλειά. Εντάξει, εγώ γενικά δεν έχω πει μια φορά να πω στα 4.400 βίντεο που έχω δημιουργίες κάνω το σταυρό μας η Ιερά Μονή πέρα, μια μονή και έχει, έχει μια μοναστήρι με παλιομερολογίτες. Περιφερειακός μαραθοκάμπος. Σήμερα περάσαμε, έχουμε περάσει όλη τη περιφερειακή που έχουν φτιαχτεί στη Σάμμο. Περιφερειακή Βαθέως, περιφερειακός Κουκαρίου και περιφερειακός μαραθοκάμπος. Δεν νομίζω και έχει ένα ημιτελή περιφερειακό Πλατάνου, νομίζω που δεν έχει τελειώσει. Φέτος θα τελειώσει. Και έχει και τι άλλο. Να φτιάξουμε λίγο την καμέρα και την καμέρα. Και έχει. Ισχυρό κουκουέ, δυνατός λαός. Καλά.
καλά πήγε και το ΚΚΕ στην Ελλάδα. Πέμπτο κόμμα βγήκε. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, νομίζω Ελληνική Λύση, Βελόπουλος, ΚΚΕ ή τα αντίθετα δύο τελευταία. Πάντως από δύο βουλευτές πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω βίντεο και να μην πάρει η γυναίκα μου. Έλα παιδί μου. Καλά, είμαι στον περιφερειακό του Μαραθώνα, κάπου κατεβαίνω προς τα κάτω. Ακόμα. Τι ακόμα ρε Αθήνα. Έχω κάνει 44 χιλιόμετρα από το Βαθύ. Ωραία, άκουσα με λίγο. Έγινε πάντα τα ξημάτια και έλα, έλα προς τα εδώ σε εμάς. Ναι. Εγώ με τη Μαρίνα πάμε στην παιδεία του. Τι έπαθε ρε παιδί. Ωραία, καλά κάνεις και πας και εγώ θα πάω στο γυμνάσιο στο δημοτικό του Πυθαγόριο. Όχι, 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 παίρνω τα παξιμάτια και γυρνάω. Και έλα, γιατί εγώ τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω και με το παιδί 7,5 ώρα στο δημοτικό. Εντάξει παιδί μου, τι ώρα είναι. 6:15, τα παίρνω και φεύγω και γυρνάω κατευθείαν, άντε. Και μιλάμε, άντε, 6:15 θα είμαι 6:30. Τι ώρα πρέπει να είναι, 7 και 4? 7.30. Ωραία, η Φοφό που είναι τώρα? Η Φοφό στο Βαθύ, βέβαια. Εντάξει, οκ, άντε. Πάρε με. Κράτα με ενήμερο, άντε. Μαραθώκαμπος. Κι όμως σκεφτείτε ότι αυτό το χωριουδάκι εδώ πάνω κατάγεται ο ευρωβουλευτής με τις περισσότερους σταυρούς σε όλη την Ελλάδα. Ε? Και το, έχει από τα ωραιότερα έθιμα, τεράστια ιστορία. Άσχετο τώρα, ξεφεύγουμε από το θέμα μας, ρε παιδιά. Όταν σου καρφωθεί κάτι στο μυαλό, τι ωραίο εκκλησάκι. Συγγνώμη, τι ωραίο εκκλησάκι είναι αυτό εδώ. Τι ωραίο εκκλησάκι είναι αυτό εδώ. Όταν σου καρφωθεί κάτι στο μυαλό και θες να ψηφίσεις ή να μην ψηφίσεις κάτι, δεν βγαίνει με τίποτα από το μυαλό σου. Δηλαδή, πας και κάνεις αυτό. Δεν επηρεάζεις ούτε από διαφημίσεις, ούτε από τηλεοράσεις, ούτε από ράδια, ούτε από φυλάδια, τίποτα απολύτως. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Στοπ. Η πιο δύσκολη διασταύρωση, τσάμου, εδώ πρέπει να τα κάνεις όλα γρήγορα. Γιατί από όλες τις πλευρές έχει τυχαία. Κοιτάξτε θέα εδώ που κάτσε κλουμιστική. Και εδώ, εδώ έχει ένα κλεισάκι το οποίο δεν είναι τόσο μοντέρνο. Από εδώ δεξιά πάει για το γήπεδο. Βλέπετε τι ωραία που φτιάχνει το χρώμα τώρα. Κοιτάξτε πράσινα, κοιτάξτε φύς. Πολύ δρόμο λέει ένας φίλος μου. Τι κάνουμε ρε φίλε, αφού είμαστε στους δρόμους, πολύ δρόμο. Έπρεπε να κάνω ένα κανάλι που να το λέω μεγάλες διαδρομές σαν μου, όχι μικρές. Λιωτρίβ με εμπόριο λαδιού. Λουκιότς. Μάντρα εδώ, ειδικά οικοδομών.
ξεκινήσαμε από το Βαθύ, κάναμε όλο το Μαλαγάρι. Περιοχή Ραντάρ λέει εδώ. Περάσαμε από Κέδρο, Κουκάρι, Άγιο Κωνσταντίνο, Αυλάκια, Αυλάκια Αγίου Κωνσταντίνου, Καρλόβαση, εκεί στις Αγίου Θεόδωρος στρέψαμε δεξιά, περάσαμε περιφερειακό Κοκαρίο και τώρα είμαστε στον δρόμο για την διασταύρωση του Όρμου. Θέλετε να μπούμε μια βόλτα μέσα στον Όρμο? Βαριέμαι μόνο τώρα, θα δούμε. Ξαμείνει πέρα είναι από ό,τι βλέπω, δεν βλέπετε εσείς, είναι τελείως άδεια. Νομίζω αυτός ο περιφερειακός θα μπορούσε να γίνει καλύτερος και πιο φαρδές και πιο μεγάλος. Σε κάποια σημεία νομίζω εδώ είναι εύκολο να διαπλατεινθεί και να γίνει ένας σωστός δρόμος. Πέντε δέντρα αριστερά δεξιά είναι, μια διαπλάτηση και πέφτει καινούργιο. Αν και τον έχουν ψηλοφτιάξει, δεν μπορεί να καταλαβαίνω, αλλιώς ήταν παλιά, πιο κάτι πήγαινε. Ο Όρμος έχει σαπουνοποιία και τούρη πυρηνουργία, δηλαδή από πυρήνα πτσενιές φτιάχνει. Βγάζουν πυρηνέλαιο, πυρήνα και τι άλλο, και σαπούνι. Όρμος Κουμέικα Κάμπος. Αριστερά πάει Κουμέικα, δεξιά ευθεία πάει Όρμο και δεξιά πάει Κάμπο. Εμείς θα πάμε Κάμπο. Πώς γίνεται κάποτε να έχει 50.000 κόσμο στα αρχαία χρόνια η πόλη Πυθαγορείου και να μην είχε πουθενά αλλού κατοίκους, να μην υπάρχει πουθενά αλλού, να μην έχουν βρεθεί κάποιος ναός ή το οτιδήποτε, μόνο η σπηλιά του Πυθαγόρα είχε έρθει εδώ εξόριστος ο... Αυτό εξόριστος είχε έρθει μόνος του άνθρωπος ο Πυθαγόρας. Αυτός ο τεράστιος ο άνθρωπος, ο φιλόσοφος, ο μαθηματικός, ο γιατρός, Πυθαγόριος διατροφή, Πυθαγόριο θεώρημα και χίλια δύο πράγματα ήταν. Θεωρείται από πολλούς ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαιότητας. Θα σταματήσουμε μετά να βάλουμε πετρέλαιο και δώσω αυτό το βενζινάδικο, γιατί είναι φίλος. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Α, έχει μπουνάτσα, ναι. Είναι απίστευτη θάλασσα.
Δυστυχώς αυτό το βουνό που φαίνεται έχαθε ένας άνθρωπος και δεν τον έχουν βρει ακόμα. Τι λέει, τρόπεδο 15 Ιουνίου, Κυριακή του Λιουκούργου λογοθέτη. Κοντρέλιο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε μια πέρα να κλείσουμε το βίντεο. Αν και είχα σκοπό να κάνω μπάνιο, αλλά ένα τηλέφωνο της γυναίκας μου κάτι συνέβη, πρέπει να γυρίσω να φορτώσω και να γυρίσω άλλον πίσω, να είχα καμιά ωρίτσα. Ο Αλέξης Μάρκετ. Ο Αλέξης δεν υπάρχει πια, Θεός χωρέστονα. Εστιατόρια. Έχει πολλά εστιατόρια, βέβαια είναι περίεργη ώρα τώρα που θα πούμε μέσα εδώ. Εδώ. Πρέπει να πάρω μια καινούργια βάση για την κάμερα. Τα έχει φάει τα λεφτά της. Έχει ανθρώπου εδώ. Άρα έχεις, όχι. Να σταματήσω, να φορτώσω. Κάναμε τη στάση μας. Τουριστικά μαγαζάκια προς τα πέρα, εδώ εστιατόρια, εδώ και ένα ωραίο κήπο μέσα, ήθελα να τον δω προηγούμενη φορά. Ψάχνω μια πιτσαρία εδώ, έχει ένας μια πιτσαρία, ένας φίλος ο Νόστος. Θα, καλά, θα το δούμε στο γυρισμό. Κοιτάξτε εδώ ένας ωραίος κήπος, έχει ωραία κυπάκια εδώ, βάζουν ορισμένοι τα κυπάκια της. Κάπου εδώ είναι και ο Βοτσαλάς. Διάφορα τουριστικά μαγαζάκια. Εδώ είναι ο Βοτσαλάς εδώ που λένε, νομίζω, ο Βοτσαλάς, Βοτσαλάκια. Έχει ένα σουβλατζίδικο έκκληση. Thank you.
Άρα φίλε Καλούδ, κάποτε εδώ σε συνάντησα. Μια και μοναδική φορά κάναμε και μια βολτίτσα που το πάει για, για τη Μονή της Ευαγγελίστριας. Κάπου εδώ θα κλείσουμε το βιντεάκι μας, φίλε μου. Να βρω μέρος να γυρίσω εδώ. Έχει πολύ ωραία κυπάκια. Μεταξύ το βάζουνε γαγγελάκια, σκηνάκια, λες και θα τους το φάνε τέλος πάντων. Εδώ θα γυρίσω εγώ. Εδώ να εγώ θα κάνω μια μανουβρίτσα και θα γυρίσω. Δεν πειράζει, δεν χαλέσει ο κόσμος. Εδώ θα πας. Βγήκε κάπως. Άγιος, έχει και κάποιο Άγιο εδώ. Βάλω εγώ μέσα το βίντεο, θα το κόψω μέσα στην αγχωριά σας. Άδω να αφήσω τον άλλη εδώ 5 λεπτά και να πάρω μια ανάσα. Να σε ευχαριστήσω που κάτσατε από την αρχή μέχρι το τέλος και τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου.